προσπαθούμε να δουλέψουμε όσο πιο σκληρά γίνεται. Μαθαίνουμε πολλά πράγματα. Και με τη στήριξη που μας δίνει και τη στήριξη του κόσμου προσπαθούμε για το κάτι παραπάνω, να αφήσουμε ευχαριστημένο τον κόσμο, να αφήσουμε ευχαριστημένο τον εαυτό μας. Ήταν σήμερα ένα δύσκολο παιχνίδι που πήγε στη δύναμη και μπορώ να πω ήμασταν καλύτεροι από τον αντίπαλο σήμερα. Δεν μας ήρθε το γκολ. Αρχίζει να λειτουργεί η ομάδα με το άγχος, γιατί βλέπουμε ότι να παίζει μάλλον με άγχος, γιατί βλέπουμε ότι είναι στην τελευταία θέση, δεν έχει πετύχει ακόμα νίκη. Όχι, η ομάδα, όπως σας είπα από την αρχή, κάνουμε μία νέα αρχή. Δεν υπάρχει κανένα άγχος. Δουλεύουμε σκληρά, προσπαθούμε για το καλύτερο και πιστεύω θα ανταμυθούμε. Την επόμενη αγωνιστική παίζουμε εκτός έδρας. Ναι, παίζουμε μέσα στην Αμφιλοχία, στο Αγρίνιο. Θα πάμε για το δυνατό καλύτερο αποτέλεσμα και μακάρι να το πάρουμε. Θεωρώ πως ήταν ένας βαθμός που άξιζε και στην ομάδα μου και στην αντίπαλη ομάδα. Από πλευράς δικιά μας δεν παίξαμε το ποδόσφαιρο που ποιοτικά μπορούμε να παίξουμε. Θεωρώ ότι ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Θα ήθελα να σταθώ και λίγο στη διαιτησία, γιατί γίνεται μια φάση στο τέλος η οποία δεν μπορεί να κρατάω και να μετράω από μέσα μου 6 δευτερόλεπτα που είναι ο κανονισμός και να έχει το διαιτητή στο τέλος και να μου λέει έπρεπε να έχεις κάνει το βολέι για να το σφυρίξω. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω άμα είναι η τελευταία φάση, σφυρίζει τη φάση αφού πιάσει το τερματοφύλακα στην μπάλα και τελειώνει όλη η υπόθεση. Και πιστεύω ότι θα ήταν η μοναδική φάση που μας έκανε η ομάδα της Χαστοριάς και θα μπορούσαμε να απειληθούμε και να πάρει κάτι η ομάδα της Χαστοριάς. Θεωρώ ότι ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα και σε καλή συνέχεια στην ομάδα της Χαστοριάς. Για τη δική σας την ομάδα? Στη δικιά μας την ομάδα θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε, να κάνουμε προπόνηση, να ακούμε τον προπονητή μας και να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Να παίρνουμε από τα παιχνίδια, να τα παλεύουμε και να παίρνουμε ό,τι καλύτερο δικαιούμαστε. Στόχος η παραμονή? Και η παραμονή και όσο πιο ψηλά γίνεται. Δεν είναι μόνο η παραμονή. Δεν ήταν ένα καλό πρόσωπο σήμερα, αλλά έχουμε πολλά να δείξουμε. Είμαστε νέα ομάδα και έχουμε πολλές δυνατότητες. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ένας αξιόμαχος αντίπαλος. Ξέρουμε ότι κάθε Κυριακή αυτή η ομάδα πέσει το τελευταίο της χαρτί. Έδειξε μέσα στο γήπεδο ότι το παλεύει το παιχνίδι. Εμείς δεν ήμασταν τόσο καλοί, ιδιαίτερα στο πρώτο μήχρονο. Δεύτερο μήχρονο βγάλαμε κάποιες φάσεις. Μπορούσαμε να πάρει και το παιχνίδι από δύο κλασικές φάσεις, από δύο σωστές πάσες ή τελειώματα. Να είχαμε πάρει και το παιχνίδι, αλλά θεωρώ ότι τελικά το 0-0 ήταν δίκαιο και για τις δύο ομάδες. Από ένα στιγμό, όπως είπε και ο παίκτης μου, μπορούσαμε τελευταίο δευτερόλεπτο να είχαμε δεχτεί ένα γκολ. Σίγουρα είναι θετικό που πήραμε τον πόντο εκτός έδρας. Ευελπιστούμε για κάτι καλύτερο. Πρέπει να δουλέψουμε ακόμα καλύτερα για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας, που είναι όντως η παραμονή και όσο ψηλά μπορεί να φτάσει αυτή η ομάδα. Για την Καστοριά, ένα σχόλιο, πώς την είδατε? Η Καστοριά περιμέναμε και με την αλλαγή του προπονητή να δούμε ένα αξιόμαχο συγκρότημα. Όντως, αυτό είδαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Παλέψανε για αυτά τα παιδιά, για ό,τι καλύτερο. Τους εύχομαι καλή συνέχεια και να πετύχουν το στόχο που έχουν βάλει.